Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τυράντα του Λίμπερο. Εδώ είμαστε. Κωστής Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντό μου τσουνάρα μου. Πάμε για το τσακαλό καταπληκτικό ζωγροχοπιπίνο καψούριδες. Πάμε και σήμερα να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε παιχνίδι, να παίξουμε όμορφα πράγματα, γιατί έχουμε και αυτή την εβδομάδα καταπληκτικό διήμερο στο Λίθος Hotel & Spa. Υπέροχο δώρο, με πρωινό μέσα, στον μαγευτικό παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Δεν το συζητάμε. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, είναι ένα ζηλευτό, ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό δώρο. Συν της άλλης και εκτός αυτού υπάρχει φυσικά και το έτερο δώρο, το μεγάλο το δώρο του μήνα, που είναι το κλιματιστικό 400 ευρώ, 12 από την Climart Home. Αυτός είναι ο έτερος χορηγός μας. Σωστά τα λέω, τα εξηγώ καλά. Και βέβαια δεν λησμονείτε πέρα από την Climart Home, Γραβιάς 67 που είναι ο χορηγός μας, το ψητοπολείο Αθηνά που βρίσκεται στην πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, εκεί θα φάτε καταπληκτικά πράγματα, υπέροχα, πεντανόστιμα και εκλεκτά. Αυτός είναι ο έτερος χορηγός μας και βέβαια η Καλόε, δεν ξεχνάτε το γνωστό Καλόε Vital κίνησης, μια υπερτροφή απαραίτητη για όλους, για πόνους στις αρθρώσεις, για πόνους στα γόνατα, για αθλητές που επιβαρύνουν τις αρθρώσεις τους, ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, με τις ιώσεις για την άμυνα του οργανισμού, για την περιοχή αλόη, κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, χίλια πράγματα. Η προσφορά της εβδομάδας είναι εξής. Το ένα μπουκάλι που κρατάει ολόκληρο μήνα κοστίζει 32 ευρώ, θα πάρετε δύο μπουκάλια με 45 και ένα δώρο, μία κρέμα αλόη αξίας 12 ευρώ. Παραγγέλνετε τώρα στο 2312-200-500. Τηλεφωνείτε και παραγγέλνετε. Το ξαναλέω, είναι για τις αρθρώσεις πραγματικά σωτήριο. Η φύση και η Καλόε που είναι η κορυφαία εταιρεία σας σώζει. Σας σώζει. 2312-200-500. Πάμε να ανοίξουμε εμείς, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να αρχίσουμε να δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτέ αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Γεια σας. Πρώτος φίλε και καλύτερος και συγκλονιστικός. Ω, μαγεύεις. Εντυπωσιάζεις φίλε. Έρχεσαι από την εσωτερική και καρφώνεις. Καλώς το παιδί. Είμαστε έτοιμοι. Τους έφαγα όλους στροφή. Τι θα παίξουμε. Πετράν, θα παίξουμε, λέω, αντίστροφη μέτρηση εγώ λέω. Τι λες. Δεν ξέρω, την άλλη φορά τα πήγα καλά. Τα πήγες καλά φίλε. Το ότι τα πήγες καλά μία φορά δεν σημαίνει ότι θα τα πας και... Αποξή. Αλητία να του μπίπει την ψυχολογία του άλλου. Δηλαδή ξεκινάει με έναν ενθουσιασμό, παιδιά, την άλλη φορά τα πήγα τέλεια, τα πήγα πολύ καλά. Εντάξει φίλε, το πήγες τώρα, πες μας λίγο μερικές λέξεις αποξή, να δούμε. Από ωμέγα. Λοιπόν, θέλουμε τα γνωστά. Έλληνα παίχτη, ναι. Ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, χρώμα, ζώο και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Φτάνει ρε Κωστάκη. Και χορεύτρια μπαλέτου, λέω να βάλω σήμερα να το κάνω. Από κάπα, μόνο την Κομανέτσι ξέρω. Γιατί είναι χορεύτρια μπαλέτου ή Κομανέτσι. Δεν ξέρω, ένα όργανο. Τι όργανο έπαιζε αυτό, ένα όργανο. Θα έλεγα τώρα τι όργανο έπαιζε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Φλάουτο. Από. Εύκολο ρε, θα σου βάλω. Από ΤΑΦ. Φύγαμε. Φύγαμε. Αντίστροφη. Λοιπόν. Ωραία, κόλλησα τώρα, έτσι. Έλα, ρε. Τάκης λεμονής, έλα. Τάκης λεμονής, α, μάλιστα. Οκ. Okay. Πρέπει να ήταν το λεμονής. Ναι, ναι. Έχεις βγάλει με ένα λεμονί, έχεις βγάλει δύο εκπομπές. Ναι, άλλο. Πάμε. Ξένος παίχτης. Ναι. Όχι ο Τούντορ. Ο Τούντορ, γιατί παίχτης δεν ήταν ο Τούντορ. Ο Τούντορ. Άστον. Τούντορ παντού κολλάει. Ναι. Ελληνική ομάδα από ΤΑΦ. Στα δυο στενά σκοτώσανε τους Ακαθλιά. Τρίπολη. Πατέλεια. Βασικά τα τρίκαλα εννοούσα, αλλά δεν πειράζει. Τρίπολη, ναι. Ξένη ομάδα. Από ΤΑΦ. Όχι Ιουβέντους. Τωρίνο, μπράβο, Τωρίνο, πολύ ωραίος. Φαγητό από ΤΑΦ. Αχ, εδώ τώρα γίνει και με και καλό φάγας γάμο. Από ΤΑΦ, ρε, από ΤΑΦ. Φτιάξε μου ένα... Το παστίτσιο της γιαγιάς μου. Το παστίτσιο της γιαγιάς. Τρομερό παστίτσιο γιαγιάς. Ταλιατέλε, ασά, τουρσί, έγινε παιδί μου, αλλά εσύ θέλει το παστί τη υγεία πολύ ζωτό, τραγουδιστή, ηθοποιό, τον Βασίλη Καρά. Τον πήρα... Μάκη Δημάκη. Καλά, τώρα που βρήκε τον κόλπο, πε μα και ένα ζώο από ΤΑΦ. Τον Αρουραίο, ρε. Αποθεώνεσαι, φίλε, ήσουν πάρα πολύ δυνατό.
Εμέσπασε την ψυχολογία αυτό που λέτε. Έχω εδώ έχω τα κορίτσια, χειροκροτάνε τα κορίτσια που είχα στο event την Παρασκευή που σηκώναν τις πινακίδες με τα round, με τους γύρους. Αυτά είναι φίλε τα ωραία. Αυτά είναι φίλε τα ωραία, να ξέρεις. Εκεί ήταν όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία. Λοιπόν, σε βάζω, Πετράν. Ναι, 7-19. 7-19. Σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Bye, 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 bye. 23-10-287-888. Έχουμε δώρο εβδομάδας που είναι Lithos Hotel and Spa. Δύο μέρες, μία διανυκτέρευση με πρωινό στο Καϊμάκ Τσαλάν. Και έχουμε και το δώρο της, του μήνα που είναι η υπέροχη κλιματιστικάρα 12 από την Climart Home. Καταπληκτικό, δεν είναι, δεν το συζητάω. Ένα πολύ μεγάλο δώρο. Ένα πολύ μεγάλο δώρο. 23-10-287-888. Τις ακούσατε τις κληρώσεις τώρα, μην με ρωτάτε για κληρώσεις, έτσι. Θα τις πούμε, θα τα δούμε, μετά θα τις ζήσουμε με Βασιλόπουλο. Έτσι εννοείται, μετά τις 2.30, όλα τα αθλητικά. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Ρε μάλια. Ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Εδώ το έχω. Λίγο τους λαιμούς σας, μόλις έχω πάρει τηλέφωνο, ελέγξτε λίγο τους λαιμούς σας γιατί το τάκι έγινε στην καροτίδα. Ω, φίλε, ήταν στην καροτίδα, έχεις ρίξει 3. Το χαμηλότερο ήταν, φίλε, στο λοβό, δηλαδή στο λοβό του αυτιού, εκεί. Με κίνηση... Και, και το ένα το τάκι ήταν στο σταύρο ανάμεσα. Ναι. Φίλε, το δόξα πατρί, το δόξα πατρί, ρε μάλια, ο νου σας. Αυτά λοιπόν, που λες, αδερφέ μου. Καλησπέρα. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους Λευτέριδες. Βέβαια, Λευτέριδες. Το φίλο μου το Λευτεράκι. Τις Ελευθερίες. Έτσι, έτσι. Ελευθερία, βέβαια, βέβαια. Και έχουμε. Ζώα από τα. Ένα είναι το ζώο από τα, αφρε φίλε. Το σκυλί. Συγγνώμη λίγο. Τάρανδος ήθελα να πω. Τάρανδος, μάλιστα. Καταλαβαίνω το συσχετισμό. Όχι, επειδή είναι μέρες τώρα γιορτινές, γι' αυτό και βλέπεις τα ράντου στις βιτρίνες. Ναι, άμπρα. Κάνεις το συσχετισμό. Δεν είναι κακό το ότι κάνεις, ότι συνηφαίνεις. Να, μια πολύ ωραία λέξη ελληνική. Ότι είναι συνηφασμένα ο τάραδος με κάποια πρόσωπα, ρε παιδί μου, γιατί τους φαντάζεσαι ντυμένους αγιοβασίλειδες. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Υπάρχει ναι. Κάτι άλλο, δεν νομίζω. Κυκλοφορά και ένα βιντεάκι να πούμε, πάει ένα κυνηγόρο μου στο δίκτυο, βλέπει ένα τάραδο, παπ, μία. Ναι. Δύο, τρεις, βαράει τώρα 6 τάραντους. Ναι. Πάει εκεί, όχνα σου. Ναι. Ναι, ναι. Κατάλαβε το όχνα σου, τι που κόλωσε η τρίτη λέξη, έτσι, ναι. Ναι, ναι, καταλάβαμε, καταλάβαμε. Ήταν η τάραντη του τέτοιου, το Αγιβασίλη, ήταν δεμένη πάνω στο τέτοιο. Τι έκανα. Έτσι γελάς για αυτό το ανέκδοτο. Έτσι. Χοντρός. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε. Άρα είμαι ready. Ready. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ποια τραγουδάει. Δεν θα μου πεις εσύ τι θέλεις. Έτσι. Εντάξει, δεν θα μου πεις εσύ τι θέλεις. Ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Ό,τι θέλεις κάνω, αγόρι μου. Εντάξει. Μήπως θα χάσεις. Είναι win-win situation. Είπα να τα γράψω όλα στο χιόνι για να κάνουμε χωριό. Είπα να τα γράψω όλα στο χιόνι. Έλα, εντάξει. Τι, να σε βοηθήσω. Έλα, τελείωσε. Τέτοια γλυκιά κοπέλα. Η διαβητική, εμείς η διαβητική απαγορεύεται να την ακούμε. Ναι. Πάρε τον γκόγκ σου. Τόσο γλυκιά κοπέλα. Πάρε τον γκόγκ, πάρε και την αποθέωση από τις κοπέλες που είναι με τα μαγιό. Δοξάστε μου. Γόρι μου. Γόρι μου. Δηλαδή, καταλάβεις σε τι φάση μας έχεις κάνει τώρα. Είμαι με το σόρακο, το σπίτι, ετοιμάζομαι να κάνω, να τους είχα να κάνω. Φίλε, να βγω για δουλειά. Σαν το σόβρακο. Τα χέρια, δοξάστε με. Φίλε, σαν το σόβρακο δεν έχει. Είναι μεγάλο αγχολητικό. Ακούστε το σόβρακο. Πρόσεξε, όχι το μποξεράκι, όχι το σλιπάκι. Το σόβρακο σαν λέξη. Βήτα, ρο, μέσα, σίγμα σε μια λέξη. Η σοβράκα. Το μέγα. Έβρα, φίλε. Το μέγα. Το οποίο σε παραθέτει αλλού. Βέβαια, το οποίο σαν γράμμα σε παραθέτει βέβαια, αλλού. Ρε, φίλε. Σαν το σόβρακο δεν έχει, φίλε. Τέλος. Δεν έχει. Η λέξη είναι αμέσως νιώθεις.
μια χαλαρότητα, μια ηρεμία, μια αυτή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Άσχετα να φοράω μπουξεράκι, αλλά μόνο. Άσχετο, ρε. Το μόνο που το ονόμασε Σόβρακο τελείωσε, φίλε. Για μένα έχει κύθο. Ναι, τώρα εμεί είμαστε και τη παλιά σχόλη να πούμε τώρα. Έχει, σε παρακαλώ, ρε. Είναι που έλεγε ο Χαρικλή να πούμε γίνανε και τα τούτ Παναστεριέτε. Το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Άρε φίλε. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα πεις, ας πούμε, στην δημοτική. Δεν μπορείς να πεις Κώστας ο παλιοκουβέντας. Δεν μπορείς. Κωνσταντίνος παλαιολόγος. Έτσι, έτσι. Αλλά είναι και πράγματα που δεν μπορείς να τα πεις και στην καθαρέγουσα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις τις επιδιδομένες γυναικός επικρίμασης του σίδηρου και κλείδωμα. Δεν μπορείς. Έλεγε, λέει. Πάω στο κάγκελο. Έλεγε κιόλα. Αλλιώ είναι να πει, λέει, στη δωροδοκία. Αλλιώ είναι να πει τσάγουρε μάγα 800 και κάντε ένα γαργάρα τη δουλειά. Και αλλιώ είναι να πει, λέει, λαβέι μέτερε τα δέοντα προ λήψη πρωτοβουλία. Έτσι. Ή ο άλλο που είχε μεταφράσει το είμαι στα χάιμωτα, σε έχω πλάι μου. Σου παρούσει γρηγορό, ορχείται μου η ψυχή και κορυβαντιό, είχε πει. Το είμαι στα χάιμω. Γεια σου, Παύλε, σε χαιρετώ. Γεια σου, καλή Παύλε! Σου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε 23-10-287-888. Προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση για την κλιματιστικάρα. Έχουμε κλιματιστικό 12 που θα κληρώσουμε σε λίγες μέρες από την Climart Home. Και επίσης καταπληκτικό το άλλο δώρο, το έτερο δώρο μας, που είναι μία διανυκτέρευση δύο μέρες στο Καϊμάκ Σαλάν, στο Λίθος Hotel & Spa, ένα καταπληκτικό μέρος στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Γεια σας! Ναι. Από εμένα σκασέ. Δεν έχω συνηθίσει. Τα χέλαβρω τώρα. Δεν έχω συνηθίσει, λέω. Νόμι εδώ. Εσύ έχεις κουλήσει. Εσύ έχεις κουλήσει. Σιγά με κατάλαβες. Τι λες, ρε Δημητράκη, που δεν σε κατάλαβα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εμείς τι κάνουμε να πούμε. Τι σαμπορικά μου, ρε, που με κατάλαβες. Χελώνε σαρμέγουμε, ρε παιδί μου. Έτσι, φιδιαλούσουμε. Φίλε, το φιδιαλούσουμε το λατρεύω, φίλε. Είναι το δικό σας. Το λατρεύω, φίλε, το λατρεύω, το λατρεύω. Άκουσα ένα ωραίο ανεκδοτάκι χθες, πολύ κορυφαίο. Ρίχτω, ρίχτω. Έχω κι εγώ ανεκδοτό μετά. Ρίχτω. Ναι, λέει, παίρνει τηλέφωνο ένας κύριος στην αστυνομία, λέει το 100, λέει, φίλε, το τάβει ένα αξιωματικό, λέει, πιάσανε το κλέφτη του σπίτι μου, θέλω να το μιλήσω. Μα τι λέτε, άνθρωπο, δεν μιλήσετε με το κλέφτη, σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, επιμένει, λέει, τι θέλετε να το ρωτήσετε. Εγώ 30 χρόνια λέω πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι και η γυναίκα με πήρε χαμπάρι. Αυτό να πω σου δεν το πήρε χαμπάρι, λέει. Σωστός! Σωστός! Λοιπόν, γι' αυτό, πες μου. Τι θέλεις, τραγούδι? Αντίστροφη μέτρηση? Τραγούδι, ρε, ό,τι θέλεις, ρε, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε, έτσι, είσαι σίγουρος. Λοιπόν, σου βάζω αυτό. Τώρα, άμα θελήσει, αν θελήσει, δεν θέλει. Θα θέλει. Όχι, θα το πάρουμε και θα θελήσει. Τώρα, έλα. Άλλο δεν έχει φτάσει. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε, τέτοια ταχύτητα μα δουλεύει. Πολύ δύσκολα μου βάζεις. Φίλε, είσαι συγκλονιστικός. Αποθεώνεσαι, ναι, φίλε, ναι. Δηλαδή το άλοθη κατευθείαν φίλε. Μητσάκο, έχουμε γράψει τα τραγουδάκια, τα έχουμε γράψει. 401 λιθέδι. Μάγος είσαι, με το χαλάσετε καμιά σχέση? Oh, τίποτα φίλε, τίποτα, σήμερα πήρε 7 φορές. Τον άκουσα, τον χτυπιόμουνα, δεν παίζεται με τίποτα. Δεν το κάνει καμία μέρα στο στούντιο. Θα του πει τα οροσκόπια. Εννοείται τα οροσκόπια να του πει. Εννοείται. Ωραία πράγματα. Φιλιά, δηλαδή, γεια σου, δηλαδή. Μητσάκο μου, σε χαιρετώ. Πάει. Πάμε, επόμενο. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Καλώ το παιδί. Καλώ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλά τα είπα ή έπεσα έξω? Έκανα λάθος τη φωνή. Κάπου δεν έκανε ένα λάθος. Κάπου έχω κάνει λάθος. Ξενοφώνες ή τι, δεύτερη πέτυχα. Έλα ρε φίλε. 0-2. Έλα ρε φίλε. Σε πέτυχα. Εγώ. Ναι, ναι. Αγόρι μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά σου εφαίρεις τις ελευθερίες. Βέβαια. Είναι ένα πολύ μεγάλο χρόνια πολλά στον εγγονό μου, πήγαμε στα δύο. Ωρε φίλε, έχεις λευτεράκι. Έχεις εγγονό λευτερί. Γενέθλια είχαμε χθες. Α, γενέθλια! Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, να το χαίρεσαι. Πόσο εγγονός?
Δύο. Έχετε για βρυσούλες, λόγοι βουναραχούλες. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει τα τρεχαλίτα. Και συνεχίζετε. Τώρα θα πας καλά. Γεννήθηκε. Πήραμε double πρώτο. Ναι. Έκλεισε τα τον ένα χρόνο. Ξαναπήραμε. Τίποτα. Ο γιος μου είναι 4,5 ετών. Γεννήθηκε το 15 τον Αύγουστο. Έχει δει. Και δεν του πέφτει. Εννοείται δεν του πέφτει με τίποτα η διάθεση και το πάθος. 4,5 ετών και έχει δει. 2 double, 3 κύπελα. Δηλαδή, σε παρακαλώ ρε φίλε. Το κύπελο το ένα ήταν ένα χιλιάκι μάνας. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Αγόρι μου, τι θα κάνουμε, θα παίξεις. Θέλεις. Να παίξω. Να σου βάλω μία... Θέλω να μου πεις ποιος μιλάει εδώ, αυτός ένα μηδέν. Για πες. Πήρα το μηδέν. Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο. Απ' τη μέρα που μπήκες στη σχολή όλο μηδέν παίρνει. Πήρα το μηδέν. Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο. Απ' τη μέρα που μπήκες στη σχολή όλο μηδέν παίρνει. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Πάρε και τον γκόγκ. Τέλεια, πολύ ωραίος είσαι. Ξενοφό, δώσε μου τα τρία τελευταία ψοφία. 3-3-3. Γεια σου Ξενοφών! Σε χαιρετώ! Εάν το κερδίσω το παίρνει ο Παυλάκη, θα πάρει το κερδίσιο. Φιλιά, να σε καλά! Μαζί με μια από τις κοπέλες. Γεια σου Ξενοφών! Γεια σου Ξενοφών! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας για το event και στο inbox και γενικότερα την Παρασκευή για αυτό που ζήσαμε στο Παλατάκι. Βεβαίως. Ό,τι βάλαμε, δεν χρειάζεται να ξαναβάζουμε ηχητικά και τέτοια. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα τελευταία, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι! Γεια σου Κωνσταντίνε! Καλώς την, ναι! Την Τζόρτζια! Α, μπράβο! Σε πάρα, γεια σου! Είδα ότι είσαι και Deutschsprachig, είδα στα γερμανικά μηνύματα και τέτοια, και μην νομίζεις. Μπορεί για να τσίρεις! Σε παρακαλώ! Jimmy spricht auch Deutsch! Κανονικά! Μπράβο! Spricht er nicht Pastetia! Μπράβο! Und English! Τέλειος! Τέλειος. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά και μετά τα χτεσινά φυσικά όλα καλά. Πάρα πολύ όμορφα. 49 και συνεχίζουμε. 49 και συνεχίζουμε. Και πάμε τρένο. Τζόρτζια, επειδή έλα. Δεν έχουμε χρόνο, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω, έτσι κι αλλιώς. 356. Φιλάκια πολλά και στο Δημήτρη. Σε χαιρετώ. Έγινε φιλάκια. Bye. Πάμε μία ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Ναι! Χαίρετε! Καλώς το παιδί! Τι έγινε ρε Μαγιού! Τι να γίνει ρε φίλε! Έχεις κάνει κάτι ξεκούδωνες κηδείες! Δηλαδή, εκεί που λες η Manchester United είναι αποκατοικισμένη, είναι για τον Μπίμπι Καβάλα, είναι άθλια, είναι αγνώριστη, αυτά πας και κάνεις φίλε κάτι κηδείες! Απίστευτες! Έτσι, ώρες δηλαδή! Ό,τι να είναι φίλε, ό,τι να είναι! Πραγματικά φίλε! Ώρες, νομίζω ότι... Το μάτι χθες με την Everton και λέω τι, πού, από πού, πώς, γιατί. Φίλε, είναι ώρες νομίζω ότι αυτός είναι ο ύμνος σου. Και για σένα δε ρωτάω, φίλους έχω και σε σβήνει ο καιρός. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είμαι Manchester United, είμαι Liverpool. Έτσι, από πολύ μικρό παιδί. Όσο θα πλανάτε η κατάρα του γεροξεκούτη του άκρος επιτυχημένου Σκοτσέζου πάνω από, από το Old Trafford. Φίλε. Να ξέρεις. Λες και άφησε φίλε καρέκλα να πούμε όχι, γεμάτη και δεν μπορεί να βρει καρέκλα κάποιος να κάνει την απίστευση. Αυτός φαίνεται, βλέπει τα μάτς, τον βλέπεις μαζά τη μαστίχα, βλέπει τα μάτς και απ' τη μία ναι και καλά ότι θέλω να πετύχει μάτς και εμένα, μέσα του λέει ρε καρμπιδες, κανένας μετά από μένα ρε, το χάος αποδεκατιστείτε. Το χάος. Το βλέπεις αυτό το πράγμα μέσα στο βλέμμα του είναι. Μέσα, να μην ορθοποδήσει κανένας. Να πιάνετε χρυσάβι και να γίνετε κουράδι. Συγγνώμη. Δεν μπορείς να στρώσεις με τίποτα. Τίποτα. Κατάρα. Μία καλά, 10 χάλια. Κατάρα. 10 πανηγύρια. Κατάρα. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε. Θα ακούσεις ανέκδοτο, να το ακούσουμε μαζί να πάμε στο διάλειμμα. Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτά τον πατέρα του, μπαμπά, πόσα είδη από γυναικεία στήθη υπάρχουν. Ο μπαμπάς πραγματικά έκπληκτος και σοκαρισμένος, γιατί είναι και η μαμά στο τραπέζι, είναι και η κόρη κτλ. Αλλά τέλος πάντων αντιπαρέρχεται γρήγορα, λέει γεια μου, κοίταξε, υπάρχουν λέει τρία είδη
βυζιών. Τρία είδη στήθη, ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας, λέει. Για πες μπαμπά, κοίτα λέει, στα 20 τα στήθη των γυναικών όπως τα πεπόνια. Στρογγυλά, ναι, στιτά και πολύ σφιχτά. Στα 30 λέει και στα 40 είναι όπως τα χλάβια. Εξακολουθούν να είναι όμορφα λέει, αλλά είναι και λίγο πεσμένα, λίγο όρημα. Και μετά τα 50 λέει σαν, σαν τα κρεμμύδια. Λέει, τι εννοεί σαν τα κρεμμύδια μπαμπά, τα βλέπεις λέει και βάζεις τα κλάματα. Αυτό... Εξαγρίωσε αυτό όμως τη σύζυγο, η οποία παρακολουθούσε το φαλοκρατικό κρεσέντο, το παραλήρημα του, των δύο ανδρών και περίμενε. Κάνει ένα κλικ το μάτι στην κόρη της. Μαμά λέει πόσα είδη από ανδρικά πουλιά υπάρχουν, ανδρικών οργάνων. Η μητέρα περίμενε, έκπληκτη βέβαια, και καλά, κοιτάζει την κόρη και της λέει: άκουσε, παιδί μου, λέει, κόρη μου, υπάρχουν τρία είδη πουλιών, ανάλογα με την ηλικία του άντα. Στα 20 το πουλί είναι σαν τη βελανιδιά. Γερό, σκληρό, άκαμπτο. Στα 30 και στα 40 είναι σαν τη λιγαριά. Εύκαμπτο, αξιόπιστο. Και μετά τα 50 είναι σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λέει, τι εννοείς μαμά, σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπάλες διακοσμητικές. Χάρη, δώσε τα τρία τελευταία ψηφία. 948. Γεια σου Χάρη. Φιλιά! Φιλιά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα με ανεκδοτάκι. Όταν έχετε ανοίγει το καλό, να μας τα λέτε, έτσι. Αυτό είναι παλιό, βέβαια. Είναι χριστουγεννιάτικο, είναι μέσα στη μόδα τώρα, είναι μέσα στο πνεύμα. Σουξουμούξου. Στο κύπελο πέσαμε με τον Όφη. Δεν ήθελα Όφη. Είναι μια, θα προτιμούσα την Καλαμάτα, ας πούμε. Όφη παίζει καλή μπάλα, είναι και το ταξίδι στη μέση, είναι και πολλά, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό έβγαλε η κληροτίδα. Προσέχουμε τα σύμφωνα, προσέχουμε τους αναγραμματισμούς, προσέχουμε τις λέξεις, πώς τις βάζουμε σειρά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε άμεσα για να βγάλουμε στη γραμμή Κώστα Βασιλόπουλο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα και πολύ σημαντικά. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα που μας περιμένει για το καθημερινό σχόλιο. Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Κωστή, και καλή εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι. Να τα πούμε. Να καλά τα από σήμερα. Νωρίσουμε, Κωνσταντάσιο. Νωρίσε. Να τα πούμε, ναι. Εγώ ξέρω. Συγχαρητήρια για την παρουσία σου στο προχθεσινό event του Box. Με τιμά που το λες αυτό. Εσύ και σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν εκπληκτικός, όπως και η διοργάνωση ήταν εκπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Φοβερή και η διοργάνωση. Για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε χρόνο τέτοια event. Και φυσικά για την παρουσία σας ήταν εκπληκτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σαν να έχεις κάνει 40 τέτοιου είδους παρουσιάσεις στο Las Vegas και στη Νέα Υόρκη ήταν. Τιμή μου που το λες. Τιμή μου. Εν τω μεταξύ από box δεν σκαμπάζουμε τίποτα έτσι. Δηλαδή... Ναι, σημασία έχει ότι η παρουσίαση ήταν. Σαν να το ήξερε, σαν να το ήξερε το άθλημα, ας πούμε, και το event. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω στα δικά μας. Άγριο το άθλημα, αλλά... Εντάξει, τι να κάνουμε. Εδώ έχουμε δει Super League με μπαρμπασάβες, με καραπαπάδες και τέτοια. Θα κολλώσουμε στο box. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά σήμερα, γιατί ξέρω ότι πάλι, άμα πιαστούμε με τα άλλα, θα το χάσουμε. Για την σπουδαία αυτή νίκη... στο Αγρίνιο, θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ και οι ακροατές μας το σχόλιο σου, Κώστα. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη νίκη σε σχέση με τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Έχω πει ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Το πιστεύω αυτό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Ναι. Εύκολο θα κάνει τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ή τα κάνει δύσκολα ανάλογα με την απόδοσή του. Η απόδοσή του λοιπόν ήταν τέτοια που του έδωσε άλλους 3 βαθμούς στο σακούλι της Super League χωρίς να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Έπαιξε τόσο όσο χρειαζόταν για να κατακτήσει τους 3 βαθμούς και να συνεχίσει το εκπληκτικό του σέρι. Κανονικό καλό ΠΑΟΚ είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ ανήπια, όπως είπε και ο προπονητής, η ομάδα έδειξε έτσι μια αδιαφορία, έδειξε μια διάθεση ότι το παιχνίδι τελείωσε, ότι το πήρε, ότι δεν θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Ήταν λάθος η εκτίμηση και ήταν εκτίμηση ποδοσφαιριστών και όχι του προπονητή, ναι, όπως αποδείχθηκε από την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα
στην επανάληψη, αλλά και από τις δηλώσεις του coach. Δεν θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ έτσι, όπως τον είδα στο δεύτερο μισό του πρώτου χρόνου. Θεωρώ ότι η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει έπαρση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμά τον αντίπαλο. Ποτέ. Διότι και ο Πανετολικός, όπως και κάθε ομάδα, δέχεται πιέσεις, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει βαθμούς. Διεκδίκησε από το παιχνίδι ο Πανετολικός κάτι να πάρει, αλλά εντάξει, απέναντι σε αυτή την άμυνα του ΠΑΟΚ, απέναντι στον Ζήφκοβιτς, απέναντι στον πρωταθλητή, δεν είναι εύκολο να διεκδικήσεις και να πάρεις κάτι. Στο δεύτερο μήχρονο ΠΑΟΚ πάτησε τον γκάζι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και οι αλλαγές του Φερέιρα και η διάθεση των παικτών, και νομίζω ότι εύκολα έφτασε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το 0-3 που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο εάν είχε σοβαρότητα στο παιχνίδι του. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω να σκοτώσει τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να τελειώνει το ημίχρονο με 0-1 ενώ μπορούσε, ας πούμε, να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει, και όποια φιλόδοξη σκέψη ήταν στο μυαλό τους οι παίκτες του Πανετολικού και η τεχνική ηγεσία της ομάδας του Αγρινίου. Δεν είμαι αυτής της άποψης δηλαδή. Ναι. Είμαι της άποψης ότι ένα παιχνίδι πρέπει να τελειώνει. Δεν πρέπει να το τραβάσει δηλαδή, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν και έχουμε δει να συμβαίνουν πράγματα διόλου ευχάριστα στην ποδοσφαιρική ιστορία. Ναι. Η εικόνα διορθώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Παράλληλα με το τρίποντο, ο Φερέιρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι επιχείρησε αυτό που επιχείρησε στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Ποιο είναι αυτό? Να διευρύνει τον αριθμό των ετοιμοπόλεμων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ. Είναι κάτι που ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί στη διάρκεια μιας χρονιάς που γίνεται απαιτητική. Ναι, 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 μέχρι ναι. Τώρα, και με δεδομένο τον αποκλεισμό από την Europa League και από τους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν είχε απαιτητικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα παιχνίδι είναι εβδομάδα. Τα πράγματα αλλάζουν με την έναρξη του 2020. Ναι, ναι. Όφι έβγαλε κλήρωση. Με βάση τη κλήρωση που έβγαλε τον Όφι αντίπαλο του ΠΑΟΚ για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας, θα υπάρξει μια σειρά αγώνων με Άρη, ΑΕΚ, Όφι δύο φορές. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί παίκτες για να κάνει rotation, όχι όπως το έχει ο κόσμος το rotation στο μυαλό του, θα χρειαστεί να κάνει rotation για να χρησιμοποιηθούν οι ετοιμοπόλεμοι και να ξεκουράζονται παίκτες, όπως χθες ο Μπίσεσβαρ. Δεν παρέστη, δεν κατέστη, δεν ήταν ανάγκη να χρησιμοποιηθεί, οπότε τον κράτησε 90 λεπτά να ξεκουραστεί. Πήρε τον χρόνο του ο Πέλκας, πήρε τον χρόνο του Βιερίνια, πήρε τον χρόνο του Μαουρίσιο. Ο Βαρέλα πήρε επίσης, ναι. Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι παίκτες παίρνουν ρυθμό, και αυτό είναι το βασικό, γιατί ήταν χθες καλύτερος και ο Μαουρίσιο και ο Πέλκας και ο Βιερίνια από ότι ήταν στο παιχνίδι με την Τζάντη. Γιατί? Όχι γιατί δεν ήταν αγωνιστικά έτοιμοι, αλλά γιατί δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Αγωνιστικό ρυθμό αποκτάσει με τα παιχνίδια, όχι από τις προπονήσεις. Άρα αυξήθηκε κατά 3 ο αριθμός. 4 με τον Άκπομ, ο οποίος μπήκε και σκόραρε για την ψυχολογία του, ήταν πάρα πολύ θετικό. Και όπως σωστά επεσήμανες, μπήκε και ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα δεν μπήκε να βοηθήσει την ομάδα. Ο Βαρέλα μπήκε για να βοηθηθεί ο ίδιος. Ο ίδιος, ακριβώς. Αλλά δεξί μπακ πήγε και έπαιξε. Δηλαδή, δεν είχε ανάγκη ο Πάου εκείνη την ώρα να μπει ο Βαρέλα. Φυσικά. Είχε ανάγκη να δώσει στον Βαρέλα ψυχολογία ο προπονητής. Και το έκανε. Έδωσε στον Βαρέλα ψυχολογία, γιατί είναι λογικό ένας παίκτης που χάνει τη θέση του βασικού μετά από πόσα, 2,5 χρόνια. Ναι, είναι λογικό να έχει ένα ψυχολογικό, το χρειάζεται, να αισθάνεται μια ψυχολογική φόρτιση. Το χρειάζεται. Πήρε λοιπόν και αυτό το χρόνο του, μπήκε στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα κέρδισε, να είναι και αυτός έτοιμος εάν τον χρειαστεί η ομάδα. Και δεν αναφέρομαι στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, μόνο με τον Πανιόνιο και τον Ατρόμητο, αν τον χρειαστεί η ομάδα γενικά. Η διακοπή φέτος των Χριστουγέννων είναι μικρή. Ο ΠΑΟΚ επανέρχεται και παίζει σοβαρά παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια. Με τον Άρη στο Χαριλάου, με την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Όφη και το Κύπελο. Άρα θέλει ένα γκρουπ έως 18 παικτών, θα σου πω εγώ, έτοιμους, το ίδιο έτοιμους, στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας, για να βγάλει αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, να βγάλει το πρόγραμμα με επιτυχία που ακολουθεί. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο του 19. Του 19, εντάξει, βγαίνει. Με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη την Πέμπτη, Δευτέρα με τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια δύσκολα. Δύο παιχνίδια όμως που δεν έχουν τρίτο να ακολουθεί, άρα μπορεί να κάνει μια σχετική διαχείριση εύκολα ο Φερέιρα. Μετά όμως τα πράγματα γίνονται δύσκολα και η κατάσταση θα είναι πιο απαιτητική. Για να ανταποκριθεί η ομάδα θα πρέπει να έχει 16, 17, 18 έτοιμους παίκτες. Ναι, ναι, ναι. Οι 11 ξεκινούν, οι 3 μπαίνουν αλλαγή και
ανακατεύει την τράπουλα ο προπονητής για να μπορέσει η ομάδα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η ομάδα να βγάλει τα παιχνίδια, να βγάλει το πρόγραμμα αυτό το αντεπιθετικό με επιτυχία. Mm-hmm. Κώστα και στο βάρη. Ναι. Δεν θα το πω βάρη, γιατί αν έπαιζε και Ευρώπη πάω, τι θα λέγαμε δηλαδή. Ναι. Βαρέω παρόν. Αυτή η ομάδα δεν δομήθηκε για να παίζει στην Ελλάδα. Ναι. Χτίστηκε για να παίζει στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό των όποιων κινήσεων θα γίνουν από εδώ και πέρα. Εδώ και πέρα. Γιατί το λέω. Παρένθεση. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι προσθήκη κάνει από εδώ και πέρα, θα πρέπει να την ψάχνει δύο και τρεις φορές. Η ομάδα αυτή χρειάζεται αίμα φρέσκο. Αίμα νέο. Αίμα μεταξύ 26 και 28 ετών. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται για να καταγράψει επιτυχίες και στην Ευρώπη μετά τις χρονιές τις δύσκολες που είχε στην Ευρώπη να έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Αναγκαστικά λοιπόν θα πρέπει να... Δεν λέω να πάμε σε ηλικίες Γιαννούλη και Λιμιού, ούτε όμως και σε ηλικίες Μάτος, Βαρέλα, Μπίσεσβαρ. Άρα ψάχνει παίκτες σαν το Μίσιτς. Παίκτες οι οποίοι δεν θα τους είναι βιολογικά δύσκολο να παίξουν τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Ναι, ναι. Γιατί αν πεις στο Μάτος, στον Μπίσεσβαρ, στο Βαρέλα, το Μαουρίσιο, στο Βιερίνια ναι, ίσως, να ναι, παίξουν τρία απαιτητικά παιχνίδια, δύο πρωταθλήματος και ένα ευρωπαϊκό, υπάρχει θέμα. Ναι. Να το λέμε ναι, τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι. Πρέπει να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι για τις κινήσεις που θα γίνουν. Θα γίνουν. Το υπάρχον ρόστερ είναι καταπληκτικό για να πάρει ο ΠΑΟΚ εκ νέου τον double. Mm-hmm. Ναι. Και όπως είπες το μεν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, πες μου. Πες μου, ναι. Πες μου, το, λέω το μεν πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο από αυτούς τους παίκτες που είπες. Αλλά οι Sharks, έτσι, δηλαδή ο οργανισμός, όλοι οι παίκτες είναι και κατά ένα χρόνο μεγαλύτεροι. Οπότε δύσκολο. Δύσκολο. Δεν ανέφερα τυχαία κάποια ονόματα. Ναι. Ανέφερα ονόματα παικτών οι οποίοι έχουν κλείσει για τα καλά τα 30. Βέβαια. Δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες να παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Κυριακή, Σάββατο, Τρίτη, Κυριακή. Ναι, ναι. Δεν λέω, ο Λιμιός μια χαρά μπορεί. Ο Μίσιτς μπορεί, ο Γιαννούλης μπορεί, ο Άκτον μπορεί, βέβαια, ο Σιντέρσκι μπορεί, ναι, ο Αγγούστο μπορεί. Ναι. Λοιπόν, ο Μάτος μπορεί, ο Μπίσεσβαρ μπορεί, όχι, ο Βαρέλα μπορεί, ο Μαουρίσιο μπορεί, ο Βιερίνια μπορεί. Όχι, όχι, να όχι, μπορούν. Ξεκάθαρα. Να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο και να κάνουν... Αυτό. Λοιπόν, άρα, ναι, ναι, πρέπει και αυτό να μπει στην εξίσωση. Mm-hmm. Και έχει μπει στην εξίσωση των ανθρώπων που σκέφτονται το αύριο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Απάντησες ήδη σε δύο ερωτήσεις από Κροατές, οι οποίοι αυτό ρωτούν, σε τι φιλοσοφία θα κινηθεί η ομάδα. Νομίζω το όνομα Μίσιτς που ανέφερες, ναι, το όνομα Μίσιτς που ανέφερες, που μπορεί να δείχνει 30 το σουλούπι του, αλλά είναι 26 μόνον, και αυτή η κάθετη που έβγαλε με ξετρέλανε πάλι, Κώστα, δηλαδή πραγματικά, μέσα από τον κόλο της Βελόνα, συγγνώμη κιόλας, αλλά φοβερή η μπαλιά του πάλι, με Τεμπεσίρη. Θα κινηθούν σε αυτό λοιπόν το ηλικιακό target group, έτσι, αυτό μας ναι, αυτό είναι, mm-hmm, αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Ο στόχος είναι 26-28, 24-28, mm-hmm, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσθήκες μιας ορίζοντα τριετίας. Mm-hmm. Και η ομάδα, το έχουν αντιληφθεί όλοι, χρειάζεται φρέσκο αίμα. Νέο, ναι, ναι, φρέσκο και σε ηλικία. Mm-hmm. Για να μπορέσει mm-hmm ο ΠΑΟΚ να παίξει σε υψηλό τέμπο σε τρεις διοργανώσεις από του χρόνου. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντως μου άρεσε, Κώστα, να ξαναγυρίσουμε στην αρχή σου κουβέντα, που η νίκη με 0-3 δεν κάλυψε την όποια, ας πούμε, ενόχληση του προπονητή. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι έχει ανεβεί ο πύχης, ότι η ομάδα πραγματικά κάνει πρωταλυτισμό, στάθηκε σε αυτή την κοιλιά που έγινε στο πρώτο δεύτερο του πρώτου ημιχρόνου, την μίλησε για αυτήν, δεν κρύφτηκε, δεν το κάλυψε, ας πούμε, το πράγμα, δεν το κουκούλωσε. Θέλησε να αναφερθεί, είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο. Μιλάμε για τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τώρα μια ομάδα στην τύχη. Αν ο προπονητής δεν επισημαίνει αυτά που βλέπει, τι πού πάνε. Πώς προχωράμε δηλαδή. Άμα ήθελε να τυφλούμε, βάζουμε τα σκουπίδια κάτω το χαλάκι. Δεν κάνουμε τίποτα. Κάθε στιγμή θα τεπαθεί το χαλάκι και τα σκουπίδια θα μας σπάσουν. Βέβαια. Δηλαδή αφού δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ 20-45, τι να λέμε, ότι ήταν καλός και ότι δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει. Έτσι.
Δεν επιτρέπεται, ενώ μπορείς να τελειώσεις το παιχνίδι, ξαφνικά να δείχνεις μια νοχελικότητα. Ναι. Μπορείς να κινδυνεύει ουσιαστικά να ισοφαριστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Παιχνίδι είναι. Το τελειώνεις το παιχνίδι, δεν σκοτώνεις τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν έχω έπαρση του τι θα λέει πέντε γκολ. Ναι. Αν εξέλιξε τα θέλει, τα έφερε. Δεν τα κυνηγάς. Τελειώνεις το παιχνίδι. Κάνεις 0-2 το ημίχρονο. Δείχνεις ότι παιδιά, εγώ εδώ ήρθα να περάσω ωραία, να μην έχω τραυματισμούς. Είμαι πολύ ανώτερος σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί ο Πανετολικός ο σημερινός να με κάνει να αισθανθώ απειλή. Και προχωράω στο δεύτερο ημίχρονο για τις συνοπτικές διαδικασίες. Η διαφορά με τον κόντρα στον ομάδα είναι μεγάλη. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή ακούς δηλώσεις των ανθρώπων τους ότι έχουν γίνει ατυχίες το καλοκαίρι, η ομάδα έχει προβλήματα. Τι να λέμε τώρα. Δεν μπορούν. Να δεν μπορεί, δεν είναι, υπάρχει διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πολύ δύσκολο έργο ο Χάβος. Δηλαδή είδαμε να πάω πολύ χάλια από το 20 έως 45. Τι έκανε ο Πανετολικός, ένα σουτ και μία έτσι υποψία φάσης. Αυτό. Ναι, έχει πολύ δύσκολο έργο ο Χάβος. Ναι, με αυτό το υλικό δεν υπάρχει σωτηρία. Εάν το καλό και το χειμώνα, όπως λέγεται, προσθεθούν παίκτες, ενισχυθεί το ρόστερ, τότε ο Πανετολικός ναι, μπορεί να αλλάξει κάπως την εικόνα του στο δεύτερο γύρο και στα play out να διεκδικεί στην παραμονή της κατηγορία. Σήμερα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε, Κώστα, είναι η σφαλιάρα η χειρή που δέχτηκε ο Ολυμπιακός και όλο το σύστημά του στην UEFA, που πήγε για μαλλί και φύγανε κουρεμένοι και ταπεινωμένοι με αυτά που άκουσαν από εκεί, για την επίθεση που είχε δεχτεί ο Χούμπελ, για όλα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκης. Θα ήθελα το σχόλιο σου για όλο αυτό που έγινε. Το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έτσι μια ανησυχία στον κόσμο. Τι θα γίνει με τον Χούμπελ, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, ακούστε να δείτε λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ μιλάμε για διεθνείς συνομοσπονδίες. Δεν συνδυαλλάσσονται οι διεθνείς συνομοσπονδίες με τις ομάδες. Ναι. Ούτε μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΟΕΦΑ, καλημέρα, τι κάνεις, είδες τι έγινε εκεί. Αυτά δηλαδή. Θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Οι διεθνείς συνομοσπονδίες δουλεύουν με ένα δικό τους τρόπο. Καλό, κακό, αυτός είναι. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς. Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον αλλάξει, ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να τον αλλάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Η συνολική συμπεριφορά όμως κρίνεται. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός έκανε λάθη. Έστειλε μια επιστολή στον Αβγενάκη που την έλαβε σοβαρά υπόψη του και στη FIFA και στην UEFA που την πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων. Δεν δέχονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις οι συνομοσπονδίες. Δεν υποστηρίζω ούτε τη FIFA ούτε την UEFA. Είναι δύο οργανισμοί που τους βαραίνουν πολλά. Και είναι υπόλογοι για πολλά πράγματα στον ποδόσφαιρο. Ναι. Λέω όμως ότι η πρόθεση του Ολυμπιακού να δημιουργήσει εικόνα ότι ελέγχει τις συνομοσπονδίες, γιατί αυτό ήθελε, καταρρίφθηκε. Κανείς δεν τις ελέγχει. Δεν μπορεί να τις ελέγξει. Ναι. Έστειλαν επιστολή την Τετάρτη πριν τη συνάντηση του Υπουργού και του Προέδρου της ΕΠΟ με τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών. Είδανε τον Περέιρα, τον Μάριν και τον Λίντμπεργκ. Είναι οι τρεις διορισμένοι επικεντρωμένοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Βήμα-βήμα τους εξήγησαν τι λέει η επιστολή και τους έδειξαν στοιχεία. Και τις φάσεις, κάθε φάση. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγε εκεί ο Αβγενάκης εισαγωγικά και έφαγε ξύλο. Γιατί, γιατί ήθελε να πείσει τις συνομοσπονδίες ότι κάτι δεν πάει καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε με υπουργούς συνδιαλλάσσονται οι συνομοσπονδίες. Ειδικά με αυτούς, όταν παρεβαίνει το κράτος στο ποδόσφαιρο, ειδικά έγινε που τρελαίνονται. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μην λοιπόν δημιουργούνται εντυπώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ήθελα να μας πείσουν τα ερυθρόλευκα ΜΜΕ ότι θα κάνει ντάτη ΝΕΠΟ, τον ΠΑΟ, τον Λογοπτό, η UEFA και η FIFA. Αυτά είναι αστεία. Αυτά τα κάνουν για να πείσουν τους δικούς τους. Όχι να ακολουθούν οι δικοί μας και να πιστεύουν ότι κάτι τρέχει ή ότι ο Χούμπελ δεν θα ενημερώσει την UEFA και τη FIFA για την επίθεση που δέχτηκε στο Καραϊσκάκης. Δεν γίνονται αυτά. Μια χαρά τους ενημέρωσε. Εμείς θέλουμε να βγει στο ραδιόφωνο Κούμπελ και να τα πει. Δεν γίνεται αυτά. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο την οτροπία μας. Αυτά γίνονται και δεν μαθαίνονται. Εμείς θέλουμε να δούμε αίμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν τρέχουν έτσι τα πράγματα. Δεν τρέχουν έτσι τα πράγματα. Τρέχουν αλλιώς στην UEFA και στη FIFA.
γιατί δεχόμουν μηνύματα, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, Θα πάρει τον πρόεδρο της ΦΥΦΑ να του πει, ρε εσύ τι θα γίνει, γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα, Ιβάν, ρε εσύ τι έγινε στο καρέ. Μα τι είναι αυτά τώρα, να είμαστε σοβαροί λίγο, να μπούμε λίγο σε μια άλλη εποχή. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται με τον τρόπο το σωστό. Δεν γίνονται με μπακαλιστικό τρόπο. Ενημερώθηκε η ΦΥΦΑ, ενημερώθηκε η ΟΕΦΑ, πάρε και την ανακοίνωση. Δεν είμαστε κορόιδα, ξέρουμε τι συμβαίνει. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ την Παρασκευή το βράδυ δεν γράφτηκε στην Αθήνα. Γράφτηκε στην ΙΟΝ, μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε. Ναι. Να σταματήσει λοιπόν αυτό το τι κάνει ο ΠΑΟΚ, τι κάνει η ΕΠΟ, τι να κάνει η ΕΠΟ. Αυτά γίνονται με τον τρόπο τους και τον χρόνο τους. Δεν λειτουργούν αυτοί έτσι. Εδώ και ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό βγάζουν απόφαση για επεισόδια ή για μετά από 2 μήνες. Έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας. Δεν τον υποστηρίζω. Λέω αυτός είναι τέλος, θέσφατο. Τελειώσαμε. Δεν γίνεται συζήτηση. Και όποιον δεν αρέσει φεύγει. Απλά είναι τα πράγματα. Μην νομίζω, Κώστα, μην νομίζω όμως ότι είναι τυχαίο και αυτό το ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν αυτό το τι κάνει ο ΠΑΟΚ και τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι που. Ναι, ναι, με ενοχλεί που ο κόσμος, ας πούμε, κάποιοι ασχολούνται. Και τι έκανε για το Χούμπελ, και τι να κάνει για το Χούμπελ, δηλαδή. Όχι, και αν έκανε, θα πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Πού ξέρουμε εμείς ότι δεν κάνει. Αυτή η νοοτροπία στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αλλάξει. Αυτή η νοοτροπία που τι κάνει να τα ξέρουν όλα, όλοι. Αυτό που πρέπει να κάνει θα το κάνει. Πιο σημαντικά μπορεί να μην μαθαίνονται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το λέω, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάνει η ΕΠΟ, αν θέλει. Δεν κάνει ο Υπουργός, δεν θέλει. Γιατί ο Υπουργός πήγε εκεί, πήγε στην Ιόνη για να ρίξει την ΕΠΟ. Πήγε να πείσει UEFA και FIFA ότι δεν λειτουργεί σωστά η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να διορίσουμε επιτροπή. Θα διορίσουμε. Έτσι βολεύει τον Ολυμπιακό. Λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ο κύριος Αβγενάκης. Αποδείχθηκε στην Ιόνη, γύρισε με τα αυτιά κατεβασμένα, είναι άφαντος από την επιστροφή του και μετά. Δεν ακούστηκε τίποτε, ούτε μια ανακοίνωση δεν έχει βγάλει το Υπουργείο για το τι συνέβη εκεί. Τι είχε πείτε μας. Δεν έπρεπε να υπάρξει ένα δελτίο τύπου στο οποίο να ενημερώνει τι έκανε ο Υπουργός εκεί, τι άκουσε, τι είπε, τίποτα. Τι είπε, τι είπαμε. Σιωπή, γιατί ήξερε για την επιστολή. Η οποία, ξαναλέω, είναι συνταγμένη στην Ελβετία, μεταφρασμένη αφού μεταφράστηκε εστάλη. Και νομίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι που μιλήσαμε, δώσαμε ένα στίγμα. Ναι. Θυμάμαι. Θυμάσαι τι λέγαμε. Βεβαίως. Ότι να περιμένετε γιατί έρχονται. Περιμένετε λίγο να δείτε. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ελέγχουν FIFA και UEFA. Να το πιστέψουν οι δικοί τους. Όχι το πιστεύουν όμως και οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Πόσο λεπτή είναι η UEFA και η FIFA να την ελέγξεις. Ούτε τους δικούς δεν πείθουν πλέον, Κώστα. Λοιπόν. Ήρθε η επιστολή και σκεπάστηκαν τα πάντα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα δούμε. Δεν τελείωσε ακόμα. Ναι. Δεν τελείωσαμε ακόμα. Επίθεση σε εξωματούχο της UEFA και της FIFA. Θα δούμε. Ακριβώς. Ούτε μπορεί να παρέμβει κανένα. Ούτε η ΕΠΟ μπορεί να παρέμβει. Τι να κάνει η ΕΠΟ. Πάρει γραμμένο τηλέφωνο ή ο κάθε πρόεδρος να πάρει τον πρόεδρο της UEFA και του πει άλλα. Μίτσο, τι γίνεται, πάμε για Τσίπουρο το μεσημέρι να τα πούμε λιγάκι γιατί ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι είχαν μάθει αυτοί όμως τόσα χρόνια. Εδώ, στα εντός. Έτσι λειτουργούσαν. Στα εντός είχαν μάθει, στα εκτός δεν έχει τέτοια. Γεια σας. Στα εκτός σαφώς και μπορείς να επηρεάσεις τις καταστάσεις. Αλλά μέχρι εκεί να επηρεάσεις τις καταστάσεις. Ναι. Μάλιστα. Σου είπα και για τον Θεοδωρίδη τον Θόδωρο. Δεν είναι αγαπητό πρόσωπο εδώ σε Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι αγαπητό πρόσωπο που στον Πειραιά. Ναι. Θυμάμαι την κουβέντα μας. Δεν μπλέκεται καθόλου, δεν θέλει. Δεν θέλει. Ναι. Καριέρα θέλει να κάνει. Θέλει να γίνει πρόεδρος του ΝΟΕΦΑ ο άνθρωπος. Δεν θα ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Μάλιστα. Δεν θα ασχοληθεί. Ούτε με τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έχει εσωτερικούς αντιπάλους σε αυτές τις ομοσπονδίες, οι οποίοι θα το χρεώσουν. Βέβαια. Κοιλίδα θα είναι αυτό. Ο πιο σύντομος και πιο σίγουρος τρόπος για να μην κάνει αυτό που θέλει. Μάλιστα. Μα βλέπεις τον Πειραιά. Ένα μήνα παρουσιάζουν τον Θεοδωρίδη σωστά και ένα μήνα τον κυνηγάμε. Ναι. Μία. Προσπαθώντας να μπερδέψουν τα νερά, να θολώσουν τα νερά και παράλληλα να τους στείλουν και μηνύματα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Μάλιστα. Το παιχνίδι παίζεται σε πολύ ψηλό επίπεδο και παίζεται έξυπνα. Δεν παίζεται με φωνές και κραυγές. Και άνατρες μάλιστα κραυγές. Θα στείλουμε DVD στην UEFA. Το στείλαν, όρισε. Και έγινε. Πάρε την ανακοίνωση τώρα στο κεφάλι.
που μας λέει ότι αδικήσετε. Από πού αδικήσετε. Κόλαφος. Πώς αδικήσετε. Κόλαφος. Και ποιοι είστε εσείς που ξεπερνάτε την ΕΠΟ και έρχεστε κατευθείαν. Ναι, ναι. Δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Θα το συνεχίσουμε αύριο, γιατί βλέπω ότι περάσαμε και τον χρόνο μας. Έγινε, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας πω, Μπαλαματίνα, το χαρακτηριστικό δροσερό άρωμα που ταιριάζει για να δεικνύει τόσο πολύ τους μεζέδες, τα ψάρια, ένα σωρό άλλα ελληνικά πιάτα που είναι σχεδόν αδιανόητο να φανταστεί κανείς χωρίς τη Μπαλαματίνα. Και σας προλαμβάνω, επειδή δεν ξέρω ότι θα υπάρξει εδώ και λίγες μέρες, στον ΑΣ ΠΑΟΚ, στο βόλεϊ ανδρών και στο μπάσκετ γυναικών. Θέλω να σας πω, χορηγός η Μπαλαματίνα, που πολλά χρόνια χορηγός στον ΠΑΟΚ, έτσι πολλά χρόνια συνυφασμένη με το όνομα, ξαναλέω, στον ΑΣ ΠΑΟΚ, στο βόλεϊ ανδρών και στο μπάσκετ γυναικών, η κορυφαία γεύση, κορυφαία ρετσίνα. Σας θυμίζω ότι χορηγή της εκπομπής μας είναι το ψητοπολείο Αθηνά, εκλεκτά πεντανόστιμα πράγματα στην κάθετη στην πλατεία Τερψιθέα στην Αμπελοκήπων 10, με κρέατα εκλεκτά και πεντανόστιμα από το Κροπολείο Μιχάλης. Φυσικά δεν ξεχνάτε Climart Home στη Γραβιάς και Δελφών γωνία. Εκεί θα βρείτε τα πάντα από Daikin, ψήξη, θέρμανση κτλ. Και βέβαια Καλόε, η νούμερο 1 εταιρεία. Αυτή που πρώτη έμαθε στον Έλληνα την Αλόη. Σας θυμίζω το φοβερό προϊόν που από σήμερα επικοινωνούμε, το Καλόε Vital Κίνησης, μια υπερτροφή για τις αρθρώσεις, για τους πόνους στα γόνατα. Τηλεφωνείτε στο 2312-200-500. Ένα μπουκάλι που κρατάει έναν ολόκληρο μήνα κοστίζει μόνο 32 ευρώ. Τα δύο μπουκάλια 45 και δώρο και μια κρέμα αλόης με 12 ευρώ. Θα ανακουφιστείτε, θυμηθείτε μου που σας το λέω, 2312-200-500. Έρχεται Γιώργος Αγόρας, του φάγαμε σήμερα ένα πεντάλεπτο και απολογούμαστε. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, 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 bye. Έλα ρε φιλαράκι, μη στεναχωριέσαι, ανοίγω Μπαλαματίνα. Και στο δοκάρι και στο γκολ, Μπαλαματίνα. Μια ζωή. Απολαύστε υπεύθυνα. Αυτές τις γιορτές μόνο στο One. Τα πιο επώνυμα δώρα στις πιο χαμηλές τιμές. Για δώρα στο One Salonica. Λαμπερές βραδιές, γεμάτες θεάματα και μουσική. Από την παραμονή Χριστουγέννων μέχρι και ανήμερα την πρωτοχρονιά, 5 μοναδικές, ανεπανάληπτες βραδιές. Βραδιές Phoenix. Διασκεδάζουμε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και σας ταξιδεύουμε στα χρόνια των μπουάτ και του rock and roll. Χορεύουμε oriental, υποδεχόμαστε το 2020 με ξεσηκωτική, λαϊκή βραδιά και ανήμερα την πρωτοχρονιά σας προσκαλούμε σε ξέφρενο πάρτι με όλες τις νέες ελληνικές επιτυχίες. Από τις 2 το μεσημέρι κόβουμε βασιλόπιτα με 20 φλουριά των 100 ευρώ πρόμο. Και φέτος στις γιορτές ένας είναι ο προορισμός. Το Phoenix στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ευτυχισμένο το 2020. Αγάπη, τι τρώμε σήμερα? Φρεσκότατο ψαράκι. Βασιλική τσιπούρα ψημένη στα κάρβουνα. Πού έμαθες εσύ τη βασιλική τσιπούρα? Το Αιγαίο να είναι καλά. Έχει τα πιο φρέσκα ψάρια και νόστιμα μαγειρευτά στις καλύτερες τιμές. Τα φέρνουν και στο σπίτι. Ακούγεται ευκολάκι. Μπράβο για την ανακάλυψη. Αιγαίων. Φρέσκο ψάρι και ψητό. Αγίου Δημητρίου 70, έναντι Διοικητηρίου. Τηλέφωνο 2310-214.000. Και Θεσσαλονίκη 40, Ωραιόκαστρο. Δίπλα στο Κονταξοπούλιο. Τηλέφωνο 2310-69-56-66. Πω, πω βροχή! Κλείσε γρήγορα τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Άσε, πάρε καλύτερα το αδιάβροχο από πίσω. Δεν κλείνουν. Φτιάξτα, μαζί με όλα τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Στην Autoflash Electric Τσελεπής. Autoflash Electric Τσελεπής. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, επισκευές μίζας, δυναμό, κλιματισμού, injection. Και Autoflash.